Είναι γνωστό ότι το Ναζιστικό κόμμα είναι ε, αντισημιτικό. Είναι αντισημιτικό, δεν αγαπάει τους Εβραίου το λιγότερο που μπορούμε να πούμε, ε, και τους καταδιώκει όπου τους βρει. Ε, από τον καιρό, από το 1960, η ιστοριογραφία έχει αποδείξει, έχει συνδέσει μάλλον, την ανάγκη του γερμανικού κεφαλαίου για πρωταρχική συσσόρευση, δηλαδή για να συσσωρευτούν μεγάλα κεφάλαια. Το να καταστραφεί το μικρεμπόριο. Να καταστραφεί το μικρεμπόριο, να καταστραφεί η βιοτεχνία, να καταστραφεί ένα μεγάλο τμήμα, αν θέλετε, αυτού που εμποδίζει τα μεγάλα καταστήματα ή τι μεγάλε βιομηχανίε να κυριαρχήσουν απόλυτα στην αγορά. Αυτό το, η Γερμανία έχει έναν ισχυρό χώρο μικρομεσαίων και ένα σημαντικό τμήμα αυτού του χώρου είναι εβραϊκό. Λοιπόν, η καταστροφή αυτών των Εβραίων επιτρέπει στη Γερμανία να γίνει προ το τέλο τη δεκαετία του 30 επί ναζισμού πρωτοπόρο, τι να σα πω σε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως μεγάλα καταστήματα. Δηλαδή στη Γερμανία του 1939 ανθούν τα πολυκαταστήματα τύπου Κάρστατ, υπάρχει και σήμερα, είναι πασίγνωστο στη Γερμανία, τα οποία ακριβώς έχουν αισθηθεί είτε από την, το κλείσιμο των μικρών με δύο τρόπο, έτσι, το, την εβραϊκή καταστολή, είτε αν θέλετε με τη συγκέντρωση κεφαλαίων που προκύπτουν από την καταλήστευση των περιουσιών και των υπαρχόντων αυτών των υποδιωγμό των εκτός νόμου μετά τους φιλετικούς νόμους ανθρώπων. Το ρατσιστικό πολγκρόμ που γίνεται στη Γερμανία στο 1930 έχει οικονομικούς και οικονομικούς στόχους και οικονομικό πρόσωπο και φυσικά και πολιτικούς. Δηλαδή κλείνει το μάτι σε κοινωνικές ομάδες ότι να, ποιος φταίει για την ανεργία, ο αποδιοπομπέος τράγος, οι Εβραίοι, οι οποίοι παίρνουν τι δουλειέ, οι οποίοι κάνουν, οι οποίοι δείχνουν. Δηλαδή χρησιμοποιείται αν θέλετε και για ότι ορίστε εγώ σας τους εξεφανίζω αυτούς να βρουν δουλειά οι Γερμανοί, να βρουν τώρα να, να, φύγει ένα μεγάλο κομμάτι ας πούμε, να καταστραφούν αυτοί οι άνθρωποι ε, αυτό συγκινεί ένα τμήμα των μεσαίων στρωμάτων που με τη σειρά τους περιμένουν και αυτά τη δική τους καταστροφή όταν ολοκληρωθεί η καταστροφή των Εβραίων. Στο όνομα των μεγάλων επιχειρήσεων, γιατί πραγματικά αυτό που χαρακτηρίζει τη Γερμανία το, 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 το ξαναδούμε αυτό. Είναι ε, ε, η, η τρομερή ρυθμή συγκέντρωση του κεφαλαίου ε, ευθύ ε, ω το ναζιστικό κόμμα αναβαίνει στην εξουσία. Με βιαιότητα του τρόπου. Το οποίο αργότερα στη διάρκεια του πολέμου γίνεται και γενικό. Δηλαδή, ε, όλ, ε, αν πάρουμε το τι είναι αυτή η ναζιστική Νέα Ευρώπη, σαν σύστημα, ε, ο τρόπο με τον οποίο το τρίτο Ράιχ οργανώνει την Ευρώπη και τη δίνει το όνομα Νέα Ευρώπη, ε, στην ουσία είναι δύο πράγματα. Πρώτον. Ε, η, η, πώς να την πούμε, η απαξίωση της εργασίας, δηλαδή το κόστος της εργασίας να φτάσει μέχρι επίπεδα δουλικής εργασίας. Στη τελευταία ανάλυση ξέρουμε ότι τα στρατόπεδα του θανάτου, αυτά που λέμε το Auschwitz, το Dachau, ε, όλα αυτά ε, τα ξέρουμε ότι εξοντώνουν ανθρώπους μετά από επιλογή, αλλά εκείνο που είναι λιγότερο γνωστό είναι ότι τα στρατόπεδα αυτά είναι μεγάλα στρατόπεδα προμήθειας ε, όχι φτηνού, ε, κάτι περισσότερο δουλειού εργατικού δυναμικού, δουλειού εργατικού δυναμικού, δουλειού εργατικού δυναμικού σε βαθμό που και να σου πεθάνουνε, ε, δεν έγινε και τίποτα. Έτσι. Για πολύ γνωστέ και μεγάλε επιχειρήσει, ε, οι γιατί όχι μπορούν να φέρουν και το όνομα του. Δηλαδή, είναι γνωστό ότι το συγκρότημα στρατοπέδων του Νταχάου μεταξύ άλλων, γιατί εξυπηρετεί πάρα πολλέ βιομηχανίε, ε, στην ουσία προμηθεύει άφθονο, φθηνό εργατικό δυναμικό στους μεγάλους, στα μεγάλα εργοστάσια της BMW που εκείνο τον καιρό έφτιαχνε κυρίως κινητήρες αεροπλάνων. Όπως επίσης το, το μεγάλο συγκρότημα του Auschwitz που βρίσκεται πάνω στα κοιτάσματα άνθρακα της περιοχής της Άνω ότι αυτό εξυπηρετεί τη χημική βιομηχανία, τη γερμανική χη, χημική βιομηχανία με με φορικά, φαραωνικά έργα που γίνονται με δωρεάν εργασία, δουλική εργασία, εταιρείε πάρα πολύ γνωστέ, μια γνωστή γερμανική εταιρεία ελαστικών σήμερα, η μοναδική που υπάρχει, εδρεώθηκε εκείνο τον καιρό στο Auschwitz, 1943, το καταστατικό τη είναι 1943, για να κάνει τι επενδύσει, είναι κονσόρτσιμο εταιρεών που κάνει τι επενδύσει στο Auschwitz. <Τι> η <σημαντήση> ε, Continental.